Le soleil passe son bras par la fenêtre. Βράζουμε τα μακαρόνια μέσα σε νερό που έχουμε ρίξει ζωμό λαχανικών. Τα ανακατεύουμε καλά. Και τσιγαρίζουμε το κιμά χωρίς λάδι σε ένα βαθύ τηγάνι. Πολύ βαθύ. Δεν έχουμε ρίξει ούτε το κρεμμυδάκι, ούτε το μαϊντανό ακόμα. Μόνο το κιμά μέχρι να σπρίσει. Το κατάλαβες, Σπύρο? Και βάζουμε το κρεμμύδι σε μία γωνιά ξεχωριστά από το κιμά. Γιατί αυτό? Για να βγάλει τα υγρά του και να γλυκάνει. Εδώ ακόμα ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε, ναι, τώρα το βουτυράκι. Έχουμε βγάλει τα μακαρόνια, τα έχουμε στραγγίξει. Τα έχουμε βάλει στο ταψί και ρίχνουμε το βούτυρο και τα ανακατεύουμε. Φρέσκο βούτυρο πάντα, έτσι. Πάντα. Πάντα. Μάλιστα, Μαργαρίτα, ωραία μας τα λες. Αυτά πρέπει να τα κόψεις. Λοιπόν, προσθέτουμε το μαϊντανό, ψιλοκομμένο, και ανακατεύουμε. Όλα μαζί, κρεμμυδάκι, μαϊντανό. Κατάλαβες, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Αλατάκι, χοντρό. Αλατάκι. Πιπεράκι βρεσκοντριμένο. Λίγο πιπεράκι. Και ανακατεύουμε πάλι. Yeah. Και ρίχνουμε και το μπαχάρι μας, το κουμένο, την κανελίτσα μας. Άμα θέλουμε ρίχνουμε και μοσχοκάριδο, εμείς δεν ρίχνουμε. Όλα πράγματα. Έτσι, όλα μαζί. Και το αφήνουμε έτσι να βράσει, μέχρι να βγει τα υγρά του. Κατευθείαν τώρα πήγαμε εκεί. Το ρίχνουμε πάνω από τα μακαρόνια. Δεν τα ανακατεύουμε, απλώς τα καλύπτουμε με το κιμά. Ομοιόμαστε. Ομοιόμαστε. Να πάει παντού. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα βάζουμε λίγο ηλιέλαιο. Και επίσης βάζουμε και βούτυρο, φρέσκο. Εδώ θα κάτσουμε την κρέμα. Εδώ την πεσαμέλ. Γιατί δεν είμαστε επιθυμίες. Πρέπει να μυρίσουμε τα νύχια μου. Ωραία, το λέω, την πεσαμέλ θα φτιάξουμε. Στο παστίτσιο τι βάζουμε, πεσαμέλ δεν βάζουμε. Yeah. Ωραία, λοιπόν έτσι, να σας χειρίζει το σειράκι και προσθέσουμε το corn flour. Ανακατεύουμε συνέχεια για να μην σβολιάσει. Και έτσι, μπράβο, σιγά σιγά. Ωραίο ανακάτεμα. Και θα προσθέσουμε σε λίγο νερό βραστό, στο οποίο έχουμε προσθέσει πάλι ζωμό λαχανικό. Το οποίο θα ρίξουμε και γάλα. Αυτό είναι το μυστικό βασικά της μπεσαμέλ, ότι δεν έχει μόνο γάλα, αλλά έχει και νερό με ζωμό λαχανικό. Κατάλαβες? Αυτό είναι το κόλπο μας. Το δικό σας. Το δικό μας. Και τα ρίχνουμε όλα μαζί στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε συνέχεια. Μέχρι να πήξει. Ναι, να πήξει πολύ. Με σύρμα. Αλατάκι. Μας σκύθηκε λίγο το γάλα, αλλά δεν πειράζει. Στην κουζίνα αυτά συμβαίνουν. Πιπεράκι. Πώς φαίνεται, θα δεις τώρα πώς έτσι. Και βάζουμε στο τελείωμα το αυγό, αφού την έχουμε βγάλει από τη φωτιά και ανακατεύουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μην βράσει το αυγό. Πολύ γρήγορα. Το είδες αυτό, έτσι. Το είδα, το είδα. Και το επίσης κόλπο και το δικό μας κόλπο είναι να βάλουμε κρυμμένη παρμεζάνα. Άλλωστε φτιάχνουμε παστίτσιο με παρμεζάνα.
ρίχνουμε από πάνω από το ταψί που έχουμε βάλει τα μακαρόνια με το ζυμά και απλώνουμε ομοιόμορφο. Από το ζύστη εκεί. Ωραία, τώρα λοιπόν πάμε. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό, έτσι. Θα δείξει. Με μια ωραία σπάτουλα. Το απλώνουμε. Και το βάζουμε σε ένα, στο φούρνο που έχουμε προθερμάνει στους 250 βαθμούς χαμηλών μόνο. Και άλλο κόλπο. Και αν θέλει να πασπαλίζουμε παρμεζάνο στο πάνω. Ναι. Και το πιπεράκι όπως θέλει. Θα αρέσει το πιπέρι. Πολύ. Τότε θα βάλεις έτσι. Και μέσα στο φούρνο. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Αυτό ήτανε. Για... Τότε θα μου το φτιάξεις.